Ναι, Σταυρούλα, εσύ. Καλημέρα, εγώ. Καλημέρα, για χθες. Ναι. Ένα 5,2 άνθρωπο DJ, Μιχάλη Τσαουσόπουλο. 19, λέει χρόνια πολλά για χθες, 19 ετών. Θα πρέπει να ξέρεις να κάνεις και screenshot. Τώρα, τι τα λέει και αυτά δημόσια. Μάλιστα. Και δεν ξέρεις να κάνεις screenshot με την παλαμίτσα, με το χεράκι. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα screenshot, ξέρω να κάνω. Στα άτομα δεν ξέρω να τα στέλνω. Α, μισό λεπτό να σα πει ο έργο. Μισό λεπτό, για πες πώς θα το στέλνει. Το σώζει κουκλίτσα μου στην κάμερα εκεί πέρα και το στέλνει μετά. Το σώζει στην κάμερα και μετά το στέλνει. Ναι, αλλά το θέμα είναι να μην το στείλει στο άτομο που έχει κάνει το screenshot. Πέτα το κινητό σου, πάρε ένα πιο ακριβό. Εντάξει, τέλος. Το κατάλαβε. Παρακαλώ. Καλημέρα, Γιώργο, μου τι κάνει, καλά. Καλημέρα. Να προσέξει, παρακαλώ, του καφέδε που πηγαίνει στα παιδιά να μην του αργεί, γιατί ξυπνάνε, έρχονται στη δουλειά και θέλουν καφέ, λέει ο Ιάκωβο, αλλά δεν συμφωνώ κι εγώ μαζί του. Εντάξει. Μάλιστα. Εντάξει, ναι, οκ, okay, εντάξει, μάλιστα. Γιατί αργεί, Γιώργο, άλλο. Καταρχήν, 95,2 άθρε DJ, είμαι ο Μιχαλή. Κατάλαβα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Όταν έρχεται κάποιο και είναι πρωί και είναι ξέρω, ο Έλληνα το πρωί δεν το έχει και πολύ, θέλει τον καφέ του, πρέπει να υπάρχει ο Γιώργο και ο εκάστοτε Γιώργο, ο οποίο γρήγορα θα πηγαίνει του καφέδε. Προσπαθώ, αλλά ξέρω, υπάρχει πολλή δουλειά και δεν είναι λίγο το πρωί λίγο δύσκολα τα πράγματα πάνω σε αυτό. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά, αυτό είναι ευχάριστο, αγαπητέ. Ευχάριστο δεν λέει τίποτα, πάρα πολύ. Αποδείξει, κόβουμε. Από ό,τι ξέρω, κόβουνε κανονικά, ναι, το ελέγχω κι αυτό. Σας παρακαλώ. Εντάξει, Γιώργο μου, καλημέρα. Εγώ δεν είμαι καφετζής, απλά τους πηγαίνω. Καταλάβατε, είμαι. Δεν έχει σημασία, συμμετέχεις στην αλυσίδα της παραγωγής, Γιώργο, με τρελάνε. Εντάξει, Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Ξαφνική παγωνιά στη Μύκονο. Γιατί? Τα κορίτσια κυκλοφορούν με γούνες πια. Δηλαδή? Ναι, ναι. Ακραία καιρικά φαινόμενα σαρώνουν τη Μύκονο αυτές τις μέρες, όπως οι δυνατοί βοριάδες και η πτώση του υδράργυρου, ενώ έχει αφήσει τους μετεωρολόγους απορριμμένους. Λέει, τι γίνεται. Οι μετεωρολόγοι περίμεναν ότι τα μελτέ μια τέτοια εποχή θα κοπάσουν. Ενώ αυτές τις μέρες το νησί βιώνει συνθήκες ακραίων καιρικών συνθήκων. Ναι. Το μαρτυρικό νησί. Βέβαια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το νησί να έχει γεμίσει με ρωσίδες οι οποίες κάνουν βόλτα στα ματογιάνια φορώντας τις γούνες που αγοράζουν από τα μαγαζιά της Μυκόνου. Παιδιά, γιατί λατρεύω αυτό το νησί, για την εμπορικότητά του. Αυτό. Σου λέει τι θέλεις. Τι είναι Νοέμβριος. Κάνει κρύο, κουκλίτσα μου. Γούνα. Είσαι και η μίγυμνη, φοράς σορτσάκι κρύος πάνω. Έχω γούνες. Πάρ τα 10 φορές την τιμή απάνω. Έτσι. Τέλεια. Δεν μπορούσε να γίνει η ελληνική οικονομία όλη έτσι. Τι θέλεις, αγόρι μου, εσύ, να δεις τα σανδάλια του Περικλή, μάλιστα. Θέλω να τα δω. Θα δεις να βλέπεις μίου τσίου, πώς τα λένε. Αυτό, τσίου. Χώστα και τα λοιπά. Όχι, το κλείνω γιατί έχει ζέστη σήμερα και δεν ανοίγει, δεν ανοίγει το μουσείο. Ναι, καλημέρα. Ποιος? Είμαι η Χρύσα. Από αγγλικά πώς είμαστε? Εντάξει, έτσι και έτσι, θα προσπαθήσω. Γιατί, δεν πηγαίναμε στα αγγλικά? Τι σημαίνει, πήγαμε με γκόμενους τότε? Γιατί ρε εσύ? Κάτσε βρε παιδί μου. Γιατί δεν είμαστε τόσο καλοί στα αγγλικά? An eagle was sitting at the sun and he was sunbathing. Ένα αητός καθόταν στον ήλιο και έκανε ηλιοθεραπεία. Πες μου κάτι, το τραγούδι. Πες μου κάτι, αυτό που λέει ένα αητός καθόταν στον ήλιο και λιαζότανε, το έχεις ακούσει ποτέ? Ναι. Και γιατί δεν μου το λες και μου λες έκανε ηλιοθεραπεία? Where is the bad? Το λέμε αυτό. Πού είναι το κακό? Σωστά. Πάμε στο τελευταίο, σε παρακαλώ. Are you playing with your bird? Παίζεις με το πουλί σου? Αναρχικοί απειλούν να σπάσουν και να πυρπολίσουν κρεοπολία και τα pet shops. Όπως αναφέρουν σε κείμενο που ανάρτησαν σε site του αντιεξουσιαστικού χώρου κτλ. Με το οποίο ανέλαβαν την ευθύνη. Άχου, έκαναν επίθεση σε κρεοπολίο στην οδό Καλλιδρομίου το Σάββατο. Γιατί? Σπάσανε ένα κρεοπολίο. Η πράξη μας αυτή, λέει, είναι μια μικρή ανταπόδοση στη βία στην οποία συμμετέχει έμπρακτα κάθε κρεοπόλη. Τι βέβαια. Δεν κατάλαβα. Επεμβαίνουν στο διαιτολόγιο του Έλληνα. Ποσός μας ενδιαφέρει αν ο ιδιοκτήτης, λέει, είναι μικρός ή μεγάλος επιχειρηματίας ή αν ζει από αυτό, εφόσον η επιλογή του βασίζονται στην αντικειμενοποίηση και την εκμετάλλευση άλλων αισθανόμενων όντων. Μάλιστα. Μην και εγώ μη αισθανόμενοι. Μέσα από το κείμενό τους απειλούν, λέει, να σπάσουμε κροπολία, να πυρπολίσουμε τα γουναράδικα. Α, τα γουναράδικα. Για κάτσε να βάλω. Και να βανδαλίσουμε pet shops, να απελευθερώσουμε έγκλειστα ζώα, να σαπίσουμε στο ξύλο κυνηγούς και σφαγείς. Τι φταίει? Δεν κατάλαβα τώρα. Καταρχήν, τι φταίνει η Κροπόλη? Αυτοί, αν θέλουν να υποστηρίξουν αυτό που λένε, θα πρέπει να πάνε στις ταβέρνες και στα ρέστοραν. Εκεί να πέσει αυτό να πω. Δεν το κατάλαβα. Σπλινάντερα, εξοχικά, παγίδια, σηκωταριές με τις μαλαγουζιές που τους πίνεις.
Όχι να μπουν, όχι, γιατί ο Ακρόπολης είναι το μέσο, είναι ο media. Πώς? Εσύ που το τρώστε. Εσύ που το τρώστε, διότι αν εσύ δεν το τρώγε στις οικοταριές σου κτλ. Δεν θα υπήρχε Ακρόπολης. Άρα, λοιπόν, άρα όσοι είστε στις ταβέρνες, να περιμένετε στην πέσουν. Μάλιστα. Σας το λέω δηλαδή. Οι μαλαβουζιές τι είναι? Μια που... Η μαλαβουζιά είναι κρασί, η κουκλίτσα μου. Είναι... Ακρασί, παιδιά, δεν το ξέρω, συγγνώμη. Έχω ένα ερώτημα. Αυτοί οι μαλάκες υπήρχαν από παλιά ή αναπτύχθηκαν τώρα? Το θέμα όπως θα το διαχειριστώ είναι λιγάκι δύσκολο. Δηλαδή. Αλλά θα ήθελα να ζητήσω. Καταρχήν, εκ των προτέρων η διοίκηση εδώ ζητάει συγγνώμη. Αλλά είναι πέντε πραγματάκια και αυτό είναι, θα μιλήσω περισσότερο στα γόρια. Γιατί τα κορίτσια έχουν μια δυσκολία. Γι' αυτό το άλλο το είδος του έρωτα που θέλουν οι άντρες και που είναι και ξεκούραστο για αυτούς. Πιο καλέ. Το oral. Το προφορικό. Μία γυναίκα συμβουλεύει τι πρέπει να προσέχουν οι άντρες εκείνη την ώρα. Έτσι. Λοιπόν, θέλω εσύ που. Εγώ. Τι κάνω εγώ. Θα μου λες να συμφωνείς. Τα χέρια σου μακριά από το κεφάλι μου, ρε παιδί μου. Καλό θα ήταν. Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό από το να μου ακούμπας το κεφάλι. Τα κορίτσια δεν τους αρέσει την ώρα κατά τη διάρκεια αυτού του πράγματος που κάνουν στο αγόρι τους να τους πατάει το κεφάλι. Δεν θέλει κοντά τα χέρια. Ή το άλλο. Κάνε τα βασικά. Αφού σου αρέσει αυτό που σου αρέσει, σε παρακαλώ η περιοχή να είναι. Μην είσαι Νεάντερνταλ. Να είναι περιποιημένη. Δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά τώρα. Τρίτον, έχεις καταλάβει πόσο κουραστικό είναι αυτό που κάνουν τα κορίτσια? Έχεις καταλάβει ότι κάτω σε αγώνα θα πέσει? Δηλαδή, λοιπόν, όταν σταματάω σημαίνει ότι δεν αντέχω άλλο, ρε φίλε. Δεν αντέχεις άλλο. Έχουμε μείνει όπως βλέπεις, τι να σχολιάσεις? Πραγματικά, αυτό το θέμα. Τι να σου σχολιάσω? Αυτά που λέω, αυτά που λέει, όχι εγώ, που λέει η γυναίκα. Που λέει η γυναίκα. Είναι έξω? Δεν είναι έξω, ρε Μιχάλη, αλλά τώρα τι είναι αυτό? Όταν σταματάει, μη σταματάς. Δεν είναι έτσι, κουκλίτσα, βλάκα. Οι άλλοι είναι κουκουρασμένοι. Η στάση η σωστή. Επειδή λέει η κοπέλα, εγώ από ένα σημείο μετά αρχίζω και παραλύω. Να μετακινηθούμε λιγάκι. Δηλαδή, εντάξει, εσύ στον καναπέ, αλλά το παρκέ από κάτω πονάει τα γόνατα. Σημαδεύομαι δύο μέρες, έχω σημάδια στα γόνατα. Μη με κοιτάς έτσι. Τι ωραίο θέμα. Ωραιότατο. Γιατί? Θέλω να το ακούσω μέχρι τέλος, να δω τι γίνεται. Όλοι για το τέλος πάνε. Απλώς όταν αργεί ταλαιπωρείται η άλλη. Η ώρα της ενημέρωσης. Ναι. Και έρχεται η στιγμή της λύτρωσης. Δηλαδή έτσι απροειδοποιείτε, ρε φίλε. Ναι. Πες το μας να. Αυτό. Δηλαδή, εντάξει. Και το μπλουζάκι είναι πανάκριβο. Έλα τώρα. 40 ιδέες, είναι πολλές, αλλά θα τις πω. Την κάνετε να ενδιαφερθεί ξανά. Γράψτε της με σαπούνι μία ερωτική φράση στον καθρέφτη της τουαλέτας της. Τηλεφωνήστε της την Τρίτη και ζητήστε της ραντεβού από τώρα για το Σάββατο. Μην της πείτε που θα πάτε όμως. Όχι. Καθαρίστε την κουζίνα και πλύνετε τα πιάτα. Ετοιμάστε της ένα βαθύ μπάνιο ρίχνοντας μέσα το κατάλληλο λάδι. Εγκαταστήστε φωτισμούς με ερωτική ατμόσφαιρα στην κρεβατοκάμαρα. Αυτό, παιδιά, όχι, γιατί. Θα καείτε. Όχι, αλλά μ' αρχίζουν και παίζουν τρελά αυτά. Πάρτε την για την πάτε εκδρομούλα. Κάντε μαζί της ένα περίπατο στη βροχή. Αχ, αυτό είναι πάρα πολύ ρομαντικό. Πάρτε άδεια μια μέρα χωρίς να της το πείτε. Τις ώρες που αυτή θα είναι στη δουλειά της, καθαρίστε ολόκληρο το σπίτι. Αυτό είναι πάρα πολύ βολικό σε πληρώ. Πάρε και τις γωνίες, κάνε μου λίγο και δύο πλυντήρια που έχω. Και τα σοφαντοπιά. Εγγραφείτε μαζί τη σε μάθημα ξένη γλώσσα κάποια χώρα που ονειρεύεστε να πάτε κάποια στιγμή. Αχού, αυτό είναι ωραίο. Πηγαίνετε έτσι σε ένα αγώνα ποδοσφαίρου, αν πηγαίνετε κι εσείς. Αγοράστε τη και μία σημεούλα και ένα σκούφο. Ωραίο θα είναι, γλυκό. Ναι. Δεν είστε άνθρωποι, ρε στο διάλειμμα. Δεν είστε άνθρωποι. Μίλησε η ψυχή του Μιχάλη και δεν το καταλάβατε. Μήπως το αγόρι της οποιαδήποτε κοπέλας με την οποία έχει σχέση είναι τόσο straight και είναι λίγο αναποφάσιστο, πάει προς μια άλλη κατεύθυνση? Δεν ξέρω, δεν απαντώ και τέτοια. Αν θέλετε να δείτε το αγόρι σας κατά πόσο είναι. Σίγουρα straight. Θα προσέξετε τρία σημάδια. Έλα. Πρώτα απ' όλα. Για πάμε, χάνει και χαρτί και μολύβι, φέρε εδώ. Έχει πολλούς φίλους γκέι. Ναι, εγώ έχω, γιατί τι είναι. Είναι ένα σημάδι αυτό. Μου σημαίνει κάτι, γιατρέ μου. Κάτσε, λοιπόν, να δούμε και τα τρία σημάδια. Δείξε μου το. Τρία στα τρία, έχεις πρόβλημα. Κάνετε σεξ και σας αποκαλεί Θανάση. Όχι, βέβαια. Θανάση! Καταρχήν δεν είναι ωραίο όνομα. Δεν είναι. Θανάση τώρα! Θανάση! Μα δεν είναι. Όχι. Αυτά είναι τα τρία σημάδια. Να σου πω κάτι. Το τρίτο και μόνο αν είχε η κυρία, δεν υπήρχε λόγος να ψάξει τα λαδιά. Έλα μου, ντε. Σου είπε ποιο Θανάση. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.